συγχαρητήρια για τη σπουδαία εμφάνιση πρώτα απ' όλα και την κατάκτηση ενός ακόμα κυπέλου, όπου κακά τα ψέματα κανένας δεν το περίμενε, μιας και αγωνιζόσασταν απέναντι σε μια ομάδα γάμα εθνικής. Έτσι είναι, ήρθαμε εδώ πέρα σαν outsider. Είπαμε στα παιδιά να ακολουθήσουν το πλάνο, να παίξουν, να το ευχαριστηθούν. Πράγματι έτσι έγινε. Νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε ουσιαστικά. Σε 2-3 φάσεις μόνο στο τέλος δεχτήκαμε πίεση. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, κάνανε κατάθεση ψυχής. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και τους αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο εδώ που ήρθε. Τους αφιερώνουμε το κύπελλο όπως το ζητήσανε να έρθει στον Ίκαρο, στη Νέα Ιωνία. Συγχαρητήρια στα παιδιά, διοίκηση και προπονητές. Το μυστικό του σημερινού τελικού ποιο ήταν, το γρήγορο γκολ ή κάτι άλλο? Σίγουρα μας βοήθησε το γρήγορο γκολ, αλλά δεν ησυχάσαμε καθόλου. Ακολουθήσανε τα παιδιά σε μεγάλο ποσοστό το πλάνο του προπονητή και πιστεύω ότι η δίκαια και με κατάθεση ψυχής τα παιδιά τους αξίζει 100% αυτός ο τίτλος. Και πλέον στα μπαράζ, πώς θα βλέπεις? Στα μπαράζ σίγουρα είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά να μην ξεχνιόμαστε, αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος. Και θα είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, ώστε η ομάδα να επιστρέψει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γι' αυτό δουλεύουμε όλη τη χρονιά και πιστεύω θα τα καταφέρουμε.